Υπάρχει προφανώς ένα θέμα στελεχώσεως του ΕΣΥ και το οποίο έχει σχέση και με τις οικονομικές πραγματικότητες του ΕΣΥ. Τώρα, αυτό που είπε παραδείγματος χάρη ο υπουργός, ο κ. Πολάκης, να υπάρξουν οικονομικά κίνητρα. Να υπάρξουν οικονομικά κίνητρα. Εδώ θα μου επιτρέψετε να πω ότι δεν είναι δυνατόν να διπλασιαστούν όλοι οι μισθοί. Μακάρι να μπορούσαμε. Μακάρι να μπορούσαμε να το κάνουμε. Αλλά αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι δυνατόν. Αν όμως μπούμε στη λογική να αυξάνουμε επιλεκτικώς ορισμένους μισθούς, θέτω εγώ την ερώτηση που είναι το νέο μισθολόγιο. Και ποια κριτήρια θα γίνει αυτό εδώ. Αντιλαμβάνεστε τα ζητήματα τα οποία γίνονται είναι τεράστια. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, νομίζω ότι θα πρέπει να θα είμαστε ειλικρινείς έναντι αυτών και αλλήλων. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι ένα δημοσιοϋπαλληλικό σύστημα. Έγινε με επιλογή της κυβερνήσεως τότε του ΠΑΣΟΚ, η οποία τον εγκύρωσε επί αημνής του γεννηματά και συνεχίζει να είναι δημοσιοϋπαλληλικό σύστημα. Τα δημοσιοϋπαλληλικά συστήματα έχουν μια συγκεκριμένη λογική. Αν τώρα υπάρχει διάθεση από πλευράς ορισμένων παρατάξεων να συζητήσουμε τη φύση αυτού του συστήματος, ας το δηλώσουν. Αλλά να γνωρίζουμε τη φύση του συστήματος και τους περιορισμούς που θέτει αυτή. Ευχαριστώ.